εάν ο ΠΑΟΚ προσέξει την άμυνά του, παίξει με αυτή την τετράδα, εγώ θα έβαζα και το τι κάνει αυτό ο μαλάκα. Που πας ρε μαλάκα. Βρε το μπούστι ρε, τι είναι αυτή ρε. Τι οδηγεί είναι αυτή ρε. Τι μου κύριε. Λοιπόν, εγώ θα βάζα και το σκόντρα δεξιμπάκ. Το προτιμάω τον Κίτσιο σε ένα μάτσο εκτός έδρας. Το προτιμάω τον Κίτσιο. Το σκόντρα. Αν μην κάνει κούρσες εκεί και τα λοιπά και τι έγινε. Πας για το αποτέλεσμα. Πας για τον πόντο. 3 πόντοι και 1-4. Είναι καλός ο πόντος εκεί. Πας για την ισοπαλία. Παναθηναϊκός μπροστά μ' αρέσει. Δεν έχει βρει ρυθμό. Έχει μπαγλαμά προπονητή. Το στραματσώνει. Μπαγλαμά. Φαίνεται από τη μούρη του να πούμε. Δηλαδή, να σου πω, μοιάζει να πούμε με πολιτή. Πώς το λένε, merchandisers, αυτούς που πάνε στα σούπερ μάρκετ, το παίζει και γκόμενος εκεί, βάζει και μια γραβάτα, κλάει μάι. Δεν είναι προπονητής αυτός. Ύστερα, αυτή που έβαλε, το ρόμβο που έβαλε με τον Λουντ και τον Βιγιαφάνες, και τον Βαγγελίτσα. Δεν είναι τώρα να βάλεις το Λέτο εκεί πιο μπροστά και να βάλεις το Λουντ στην αριστερή πλευρά του ρόμβου. Δεν βγαίνει ο ρόμβος στον Παναθηναϊκό. 4-2-3-1. Με ένα σκυλί να πούμε το Ζέκα να τρέχει σαν το κοπρόσκυλο. Στις κοινομαχίες, να βάλεις δίπλα και ένα αμυντικό χαφ. Έθαψε το λαγό, δεν βλέπω τίποτα καλύτερο εκεί πέρα. 2 σκυλιά στα αμυντικά χαφ και μετά να έχεις λέει το δεκάρι και να βάλεις εκεί τον Μπουμπάλη, τον Βλαχοδήμο και από την άλλη μεριά να βάλεις τον Βαγγελίτσα και σεντερφόρο Μπέρκ. Δεν είναι αυτό να παίζεις τώρα ρόμβο. Είναι παλιωμοδίτικος ο ρόμβος. Είναι και δύσκολος να τον παίξεις και δύσκολος στη τακτική. Δεν είναι για ρόμβους. Πρέπει να τον αλλάξεις το ρόμβο. Αν παίξει έτσι θα είναι δύσκολα. Πιστεύω θα έχουμε πολλά γκολ εκεί. Θα έχουμε πολλά γκολ εκεί. Θα έχουμε γκολ, θα έχουμε δηλαδή 3-1, 3-2, 2-2. Θα είναι over το match βλέπω. Και μπορώ να βάλουμε και γκολ. Και θα το τρενάρω και θα πω ότι μπορεί να έχουμε και 4 με 6 γκολ. Εγώ θα παίξω χ τον Πανιόνιο με την ΑΕΚ και over θα παίξω τον ΠΑΟΚ. Αυτά τα δύο θα. Άσοχη 2. Ναι. Στο Παναθηναϊκό, το Παναθηναϊκό το δίνω ένα κλικ περισσότερο. Στο κομμάτι του να πάρει το παιχνίδι. Το θεωρούσα και φαβορί ούτως ή άλλως στα play-off, κατάλαβες. Αν δεν χάσει ο ΠΑΟΚ με τον Ιβιτς εκεί πέρα θα είναι μεγάλη επιτυχία. Αν δεν χάσει, ο πόντος είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Και κάτι άλλο να πω. Ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα στον τερματοφύλακα. Δεν του βγαίνει ο Βελίδης. Ο Γλύκος βλέπω στις εξόδους έχει προβλήματα. Είναι κατάρα για τον ΠΑΟΚ διαχρονική από το 1959-60 να μην έχει τερματοφύλακα πλην ελαχίστων εξαιρέσεων τύπου Φορτούλα κτλ. Ό,τι καλύτερο έχει βγει εκεί πέρα. Το Στέβα το βγάλαν πουλημένο, το συγχωρεμένο, κάτι ντεκ με κομμένα δάκτυλα, ιστορίες αστείες κτλ. Θέλει τερματοφύλακα, έχει πρόβλημα με τον τερματοφύλακα και στον γκολ που τρώει με την ΑΕΚ είναι φάουλ. Είναι φάουλ επιθετικό, αλλά όχι στο Γλύκο. Κάνει ο Τζιμπούρ φάουλ στο Τζιόλι. Όπως και κάνει πέναλτι ο Τζαβέλα επάνω σε ποιον το έκανε. Ο Τζαβέλα επάνω στο Τζιμπούρ. Και δεν το δίνει πάλι. Κατάλαβες, έχει πρόβλημα να πάω στο νούμερο 1. Εγώ βλέπω over εκεί πέρα και έχει το Μανιόνιο με την ΑΕΚ.